μαθηματικός. Γεννηθεί στην Αθήνα. Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Princeton υπό την επίβλεψη του καθηγητή John Wheeler και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα τον Μάιο του 1971. Το φθινόπωρο του 1977, όταν ήταν ως μεταδιδακτορικό στο Ινστιτούτο Max Planck στο Μόναχο, ο Jürgen Ehlers, ένας από τους διευθυντές του Ινστιτούτου, διέβλεψε την κλίση του στα μαθηματικά και φρόντισε ώστε να σπουδάσει μαθηματικά στο Παρίσι. Το φθινόπωρο του 1981, ο Χριστοδούλου μετανάστευσε στην Αμερική, αρχικά ως επισκεπτόμενο μέλος του Ινστιτούτου Κουραντ στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια, πήγε στο Πανεπιστήμιο των Συρακουσών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, όπου το 1985 έγινε καθηγητής μαθηματικών. Το 1988 επέστρεψε στο Ινστιτούτο Κουραντ ως καθηγητής μαθηματικών, θέση την οποία άφησε το 1992 για να γίνει καθηγητής μαθηματικών του Πανεπιστημίου Princeton, από όπου είχε αποφοιτήσει. Το 2001 μετακόμισε στην Ευρώπη, παίρνοντας τη θέση του καθηγητού μαθηματικών και φυσικής του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης, όπου ολοκλήρωσε την καριέρα του, γινόμενος ομότιμος τον Ιανουάριο του 2017. Ο ερευνητικός τομέας του Χριστοδούλου είναι οι μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγόγους, με εφαρμογή στη γενική θεωρία της σχετικότητος και τη μηχανική των ρευστών. Ο Χριστοδούλου βραβεύτηκε με το βραβείο του κοινοφιλούς ιδρύματος MacArthur το 1993, με το βραβείο Bossier, το αρχαιότερο βραβείο της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας το 1999, το βραβείο Tomala, που αφορά τη βαρύτητα και κοσμολογία το 2008 και το σημαντικότερο μοιράστηκε με τον Ρίτσαρντ Χάμιλτον το βραβείο ΣΟ της Μαθηματικής Επιστήμης το 2011. Είναι μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών, καθώς και της Ακαδημίας της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο καθηγητή μαθηματικών και μέλος τριών ακαδημιών του κόσμου, τον κύριο Δημήτρη Χριστοδούλου. Κύριε Χριστοδούλου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε και δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Θα θέλαμε λίγο να ξεκινήσουμε να μας πείτε λίγο για τον τόπο καταγωγής σας, τα παιδικά σας χρόνια και τους γονείς σας. Γεννήθηκα εδώ, στην Αθήνα, το 1951, τον Οκτώβριο. Σε λίγο κλείνω τα 69, σε ένα μήνα. Η καταγωγή του πατέρα μου ήταν από την Αλεξάνδρεια. Αλλά οι γονείς του ήταν από την Κύπρο. Και της μητέρας μου, η μητέρα μου και αυτή γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά τα τρία μεγαλύτερα αδέρφια της γεννήθηκαν στη Μικρά Ασία. Ήταν οικογένεια προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Τώρα πέστε μας λίγο για τις σπουδές σας και τους καθηγητές σας. Σπούδασα αρχικά φυσική στο Πανεπιστήμιο του Princeton με την επίβλεψη του καθηγητή John Wheeler, ο οποίος με τη σειρά του ήταν μεταδιδακτορικός μαθητής του Niels Bohr. Πήρα το διδακτορικό σε ηλικία 19 ετών, το έτος 1971, και μετά στη συνέχεια, όταν βρισκόμουν στην Γερμανία το έτος 1977, ο καθηγητής που ήταν επικεφαλής του εργαστηρίου που εργαζόμουν, το οποίο ήταν της αστροφυσικής, λέγονταν Jürgen Ehlers, και αυτός είδε ότι είχα ταλέντο στα μαθηματικά και μου έδωσε, ενώ ας πούμε εργαζόμουν εκεί, μου έδωσε άδεια μεταπλήρων αποδοχών να πάω στο Παρίσι να μάθω μαθηματικά. Και αυτό έγινε, και βέβαια εκεί τότε βρήκα ποιο ήταν πραγματικά το ταλέντο μου, ας πούμε. Αλλά οι γνώσεις που πήρα στη φυσική με βοήθησαν, γιατί με αυτές τις γνώσεις μπορώ και επιλέγω προβλήματα, τα οποία βέβαια τα διαπραγματεύω μαθηματικά. Πώς πήρατε την απόφαση σε ηλικία 17 ετών, κύριε Χριστοδούλου, να πάτε στην Αμερική για να κάνετε μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ είσαστε τότε στη Β' Λυκείου? Ναι.
Είχα έναν φίλος του πατέρα μου, λεγόταν Σπύρος Μιχαλόπουλος και ήταν ηλεκτρολόγος Μιχαλόγος του Πολυτεχνείου. Μάλιστα το γραφείο ήταν εδώ στη Λέκα. Και αυτός είχε κάποια επαφή με τους καθηγητές που είχε παλαιότερα στο Πολυτεχνείο, προπολεμικά, και ένας από αυτούς ήταν ο Αχιλλέας Παπαπέτρου, που ήταν ειδικό στη γενική θεωρία σχετικότητας. Αυτός βρισκόταν στο Παρίσι. Ήρθε λοιπόν σε επαφή με αυτόν και αυτός έτυχε να βρίσκεται στο Παρίσι εκείνη την εποχή. Όχι μάλλον, αυτό που θέλω να πω ήταν, έτυχε να βρίσκεται επισκεπτόμενος στο Παρίσι εκείνη την εποχή ο Τζον Βίλερ. Και γράφοντας λοιπόν στον Παπαπέτρο, αυτός ειδοποίησε τον Βίλερ και είπαν ότι εάν μπορώ να έρθω στο Παρίσι να με εξετάσουν, θα το πάρουν από εκεί και πέρα. Θα δούνε τι θα γίνει. Και πράγματι αυτό ήταν τον Ιανουάριο του 1968. Πήγα στο Παρίσι, με εξετάσαν και έγινα δεκτός. Και μάλιστα έγινα δεκτός ως qualifying student, δηλαδή υποδοκιμασία φοιτητής. Αλλά μέσα σε ένα εξάμηνο είχα ήδη πάει στο μεταπτυχιακό τμήμα του Princeton. Και μετά από άλλα 2,5 χρόνια τελείωσα. Και πώς επιστρέψατε στην Ελλάδα σαν καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών? Εντάξει, αυτό είναι μια δύσκολη περίοδος, πολύ δύσκολη, και αυτό συνέβη επειδή δεν είχα άλλη επιλογή εκείνη την εποχή. Γιατί ή θα πήγαινα να πολεμήσω στο Βιετνάμ ή θα έκανα αυτό που φαινόταν από τα δύο κακά το λιγότερο κακό. Αλλά γρήγορα έφυγα όμως και πήγα πάλι στην Ευρώπη. Όχι πάλι, δηλαδή πήγα στην Ευρώπη από εκεί πέρα. Και στην Ευρώπη έμεινα περίπου 9 χρόνια, μέχρι που το 1981 επέστρεψα στην Αμερική, όπου και έμεινα μέχρι το 2001. Θα θέλαμε να μας πείτε τώρα για την καριέρα σας σαν ερευνητή στο ΣΕΡΝ και στη Γενέβη. Στο ΣΕΡΝ δεν έκανα σχεδόν τίποτα. Ήταν μια πολύ πρόσκαιρη, επειδή έπρεπε κάπου να πάω, ας πούμε, στο ενδιάμεσο διάστημα. Δεν έχω να κάνω τίποτα με το ΣΕΡΜ. Η καριέρα μου βασικά ήταν, εντάξει, τα χρόνια στην Ευρώπη πριν να ξαναγυρίσω στην Αμερική, εγώ μάλλον θα έλεγα ήταν χρόνια σπουδών, ας πούμε, περισσότερο, στα μαθηματικά, στο Παρίσι. Και μετά από αυτό, βέβαια, πήγα στην Αμερική, πήγα αρχικά στο Ινστιτούτο Κουράντ, αλλά δεν ήμουν ακόμα μόνιμος. Μετά πήγα στο Πανεπιστήμιο των Syracuse University, αλλά εκεί βέβαια έγινα τελικά, ας πούμε, τακτικός καθηγητής των μαθηματικών και μετά γύρισα στο Κουράντ σαν τακτικός καθηγητής των μαθηματικών. Και από εκεί πήγα στο Princeton το 1992. Ως τακτικός καθηγητής μαθηματικών. Αλλά έφυγα όμως το 2001, παρόλο που το Princeton είναι το καλύτερο, ας πούμε, στον κόσμο στα μαθηματικά, επειδή θέλαμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα, να είμαστε τουλάχιστον κάπου κοντά. Και όταν είχα μία άδεια, μου προσέφερε το ETH, το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, όπου παλιότερα ήταν μαθητής ο Albert Einstein, μου προσέφερε μία θέση όπου η υποχρέωσή μου ήταν να είμαι εκεί μόνο ένα εξάμηνο, το φθινοπωρινό εξάμηνο. Επομένως, τον υπόλοιπο καιρό μπορούσα να είμαι εδώ. Και πραγματικά από το 2001 ήμουνα εδώ, μέχρι που πήρα σύνταξη τον Ιανουάριο του 2017, του 2017, και από εκεί και πέρα βέβαια είμαι μόνιμα. Θα θέλαμε τώρα να μας πείτε λίγα λόγια για τη διδακτορική σας διατριβή. Αυτό είναι πολύ παλιά. Αυτά τα έχω ξεχάσει. Γιατί τότε ήμουν 19 ετών, τώρα είμαι 69 ετών. Σε 9 τελειώνονται πάντως. 50 χρόνια περάσαν. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι είχε κάποια επίδραση πάντως, γιατί την αναφέρουν ακόμα οι φυσικοί. Ήταν στη φυσική βέβαια, είχε να κάνει με τη θερμοδυναμική των μελανών οπών. Για πέστε μας λίγο για τα θεωρήματα σχετικά με τις μελανές οπές για τις μελανές οπές. Πρώτα ο ίδιος ο Βίλερ. Και τι είναι η μελανή οπή όταν λέμε μελανή οπή? Μελανή οπή είναι μια περιοχή του
του χώρου-χρόνου, η οποία δεν είναι προσβάσιμη σε παρατηρήσεις από το άπειρο. Βασικά, είναι προσβάσιμη σε οποιαδήποτε παρατήρηση εκτός αυτής. Και αυτή έχει μία φραγμένη διατομή, δηλαδή η επιφάνεια της διατομής, η black hole αυτή, έχει ένα εξωτερικό εμβαδόν, το οποίο είναι φραγμένο, δεν αυξάνεται. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, ο ίδιος ο Wheeler, αν και φυσικός, μου είχε δώσει ένα πρόβλημα το 1968, το καλοκαίρι του 1968. Μάλιστα, πριν να γίνω δεκτός σαν μεταδιδακτορικός, σαν μεταπτυχιακός φοιτητής. Τώρα, αυτός μου φαίνεται, μου το έβαλε αυτό για να μην είμαι αργόσκολος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αλλά αυτός μου είπε ότι αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί κανείς να το λύσει τώρα και ούτε περιμένω να το λύσει και θα σου βάλω ένα πιο απλό, το οποίο ελπίζω κάτι να βγάλεις από αυτό. Αλλά εγώ ούτε και το πιο απλό κατάφερα να λύσω τότε. Όμως εκείνο το πιο απλό το έλυσα περίπου 20 χρόνια μετά. Το 60, όχι. Όχι ακριβώς, το 1984. Δηλαδή, περίπου 14 χρόνια μετά, έτσι. Λοιπόν, αλλά τώρα, 16 χρόνια μετά. Αλλά τώρα τι έγινε. Αυτός ο Wheeler, εγώ δεν το ξέχασα αυτό βέβαια, γιατί άλλωστε αυτό το έλυσα, όπως είπαμε, αργότερα. Αλλά αυτός προχώρησε και, αφού λέει δεν μπορείς να κάνεις ούτε και αυτό, μου έβαλε ένα ακόμα πιο απλό και με εκείνο το απλό έκανε αυτή τη διατριβή που σας είπα για τη θερμοδυναμική των μελανών οπών. Όμως δεν το ξέχασα το πρόβλημα, γιατί επανήλθα όταν πλέον είχα τις μαθηματικές γνώσεις και το έλυσα, ας πούμε, μετά από ένα μεγάλο διάστημα, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά 16 χρόνια. Όμως, δεν ξέχασα και το αρχικό πρόβλημα που μου έδωσε, που αυτός το θεωρούσε ήταν αδύνατο κανείς να το λύσει. Το υλικά το έλυσα κι αυτό, αλλά σε ηλικία πλέον 50... ήταν το 2000, δημοσιεύτηκε το 2009. Επομένως, πλέον ήμουνα 57 ετών, ας πούμε, όταν το έλυσα αυτό. Και γι' αυτό τη λύση πήρα και το βραβείο Σο. Αυτό είναι το πρώτο που αναφέρεται στην απονομή. Είναι η επόμενη ερώτηση που θέλω να μας πείτε, τις μεγαλύτερες βραβεύσεις σας. Ναι, η μεγαλύτερη απόλυση ήταν το βραβείο Σο, το οποίο λέγεται και Νόμπελ της Ασίας. Και στα μαθηματικά, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει Νόμπελ. Αλλά υπάρχουν δύο βραβεία, τα οποία, ας πούμε, είναι τα μεγαλύτερα για αυτούς που δεν έχουν όριο ηλικίας. Από αυτά που δεν έχουν όριο ηλικίας, είναι τα μεγαλύτερα. Τώρα, αυτό που πήρα εγώ λέγεται Shaw Prize. Είναι Shaw Prize in Mathematical Science. Υπάρχει και στη ιατρική, υπάρχει και στην αστρονομία. Το άλλο είναι το Abel Prize, το οποίο είναι μόνο στα μαθηματικά, αλλά απευθύνεται σε ανθρώπους ακόμα μεγαλύτερους στην ηλικία, στο τέλος της καριέρας τους. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η μεγαλύτερη βράβευση που είχα. Δεύτερη μεγαλύτερη ήταν πολλά χρόνια πιο. Αυτό ήταν το 2011. Το μοιράστηκα το βραβείο, μάλιστα, με τον Ρίτσαρντ Χάμιλτον, ο οποίος είναι πολύ φίλος μου και εργάζεται σε εφαρμογές, όχι στην... και οι δύο είμαστε στις μερικές διαφορετικές εξώσεις, αλλά αυτός είναι με εφαρμογή στην τοπολογία. Εγώ, το έργο μου ήταν με εφαρμογή στη γενική θεωρία σχετικότητας και στη μηχανική των ρευστών. Τέλος πάντων, το δεύτερο μεγαλύτερο, θα έλεγα, ήταν το Bossert Prize, το οποίο το έλαβα το 1999. Αυτό είναι το βραβείο, το υψηλότερο βραβείο της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας. Αυτό ήταν χρόνια πριν, όμως, έτσι, σε 48 ετών. Ναι. Πώς συνδυάσατε, κύριε Χριστοδούλου, αν συνδυάσατε μαθηματικά και φυσική? Είναι πολύ απλό. Βασικά, ανήκω σε μία κατηγορία μαθηματικών
οι οποίοι κάνουν το εξής. Ας πούμε, υπάρχουν θέματα που τίθενται από τη φυσική. Η φυσική, με ομικρονιώτα, καταγράφουν εξισώσεις, οι οποίες θεμελιώνουν μια θεωρία. Όμως, το ζήτημα είναι πώς, όχι απλώς να καταγράφει κανείς εξισώσεις, αλλά πώς θα λύσει τις εξισώσεις. Γιατί αν δεν βρει τη λύση, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με την παρατήρηση. Σίγουρα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τώρα το θέμα, το πώς μελετάει κανείς τις λύσεις των εξώσεων, είναι κάτι το οποίο είναι πιο δύσκολο, φαίνεται, από το να γράψει τις εξώσεις. Διότι, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν εξώσεις που έγραψε ο Euler για την υδροδυναμική το έτος 1752. Έχουν περάσει 268 χρόνια. Όμως, παρόλες τις ανακαλύψεις που έγιναν και στη φυσική, βέβαια, από, ας πούμε, όπως η θεωρία σχετικότητας ή η κβαντική θεωρία, δεν κατόρθωσε κανείς να κάνει την ελάχιστη πρόοδο σχετικά με τις εξισώσεις του Euler όσον αφορά τα ασυμπίεστα ρευστά. Αυτό γιατί, παραδείγματος χάρη, όπως παρατηρεί κανείς και ένα καθημερινό φαινόμενο, βλέπει τη λεγόμενη τυρβώδη ροή. Άμα πας στη φύση, κανείς ένα περίπατο, θα δεις ένα ποτάμι, ένα ριάκι και, ας πούμε, συναντάει κάποια πέτρα. Από πίσω από την πέτρα η ροή είναι χαόδης. Φαίνεται μια χαοδική με στρόβιλους και όλο ένα πιο μικρή στρόβιλη κλπ. Αυτό δεν έχει κατορθώσει κανείς να το μελετήσει επακριβώς. Αλλά ακόμα και πιο παλιά θέματα, από την εποχή του Νεύτωνα, ενώ ο ίδιος ο Νεύτων ήταν σπουδαίος μαθηματικός, ένας από τους μεγάλους μαθηματικούς, παρόλα αυτά υπάρχουν, θα μου πεις, ήταν πιο πριν βέβαια, ήταν το 17ο αιώνα. Αλλά υπάρχουν βασικά προβλήματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά μέχρι σήμερα. Αυτή η σχολή που ασχολείται με αυτά είναι κυρίως αυτά, βασικά πολύ κεντρικό ρόλο έπαιξε ο Γάλλος μαθηματικός ο Ανρί Πουανκαρέ στο τέλος περίπου του 19ου αιώνα. Από εκεί και πέρα όμως η σχολή της Ρωσίας, δηλαδή σοβιετική βασικά, ήταν ο Κολμογκόροφ και οι μαθητές του κάνανε μια μεγάλη σχολή και εκεί μαθήτευσε και ένας Γερμανός ο οποίος έχει σχέση με μένα γιατί ήταν προκάτοχός μου στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, ο Γιούργεν Μόζερ. Εγώ λοιπόν ανοίγω σε αυτήν, ας πούμε, θα έλεγα, την κατεύθυνση. Την κατεύθυνση, ναι. Ναι. Αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο γιατί αυτό είναι... Το ίδιο ήταν και ο Κολμογκόροφ, ο Άρνολτ, ο οποίος πήρε μάλιστα και το Shaw Prize πριν από μένα, το 2008, αλλά δύο χρόνια μετά πέθανε. Και αυτός ο φίλος μου, ο Σινάη, που ζει ακόμα, αυτός πήρε το βραβείο Άμπελ το 2014. Και άλλοι. Αλλά θέλω να πω ότι ανήκω σε αυτή τη σχολή. Δεν είναι με ένα μεμονωμένο φαινόμενο. Ανήκω σε μια ορισμένη. Ναι. Σε ποια πανεπιστήμια έχετε διδάξει? Το πρώτο. Καλά, εκτός από εδώ στην Αθήνα που ήταν μια τελείως ιδιαίτερη και ταραχώδης εποχή, και αυτό ήταν για πολύ λίγο, έχω διδάξει στο πανεπιστήμιο το Syracuse University, των Σιρακουσών θα λέγαμε. Αλλά δεν έχει να κάνει με τις Σιρακούσες του Αρχιμίδους. Έχει να κάνει με την πολιτεία της Νέας Υόρκης. Upstate, δηλαδή μια πόλη που λέγεται Σιρακούσες. Εκεί υπάρχουν πολλές πόλεις με αρχαία ονόματα, όπως Όμηρος, ας πούμε. Λοιπόν, εκεί δίδαξα και μετά από αυτό δίδαξα στο Κουράντ, βέβαια. Στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Το Κουράντ ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Και μετά στο Princeton και τελικά βέβαια στο ETH, το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, όπου μου φαίνεται έκανα και τα περισσότερα χρόνια, γιατί ήταν από το 2001 μέχρι το 2017. Εκεί όμως είχα τον τίτλο και του καθηγητού της φυσικής. Γιατί, βέβαια, να σας πω γιατί. Γιατί, βέβαια, εφόσον ασχολούμαι με τις εξώσεις, ας πούμε, του Einstein και του Euler, αυτό σημαίνει ότι έχω διαβάσει πολύ καλά, έχω μελετήσει, έχω εντρυφήσει στο τι γνωρίζουν οι φυσικοί για αυτά τα θέματα. Ασφαλώς, έτσι δεν είναι.
Επομένως μπορώ να παρουσιάσω τη θεωρία αυτή καλά, αλλά εγώ όμως δεν προσπαθώ όπως ένας κανονικός θεωρητικός φυσικός να ανακαλύψω κάποια καινούργια θεωρία για να περιγράψει κάποια φαινόμενα. Δεν το κάνω αυτό. Αυτό δεν είναι. Ξέρω αυτά καλά, αλλά αυτό που ξέρω καλά είναι τα ήδη θεμελιωμένα, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο δεν θεωρούμε τόσο φυσικός όσο είμαι μαθηματικός, βέβαια. Γιατί εδώ απλώς έχω γνώσεις. Δεν παράγω γνώσεις αυτά τα θέματα. Πώς έχετε καταφέρει, κύριε Χριστοδούλου, και έχετε συνδυάσει τον Αρχιμίδη με τον Ευκλήδη? Κοιτάξτε, ο Αρχιμίδης ήταν η μεγαλύτερη μεγαλοφία στην επιστήμη όλων των εποχών. Έτσι, ακόμα και ο Νεύτων τον θεωρεί τον μεγαλύτερο, the greatest scientific genius, λέει, η μεγαλύτερη επιστημονική μεγαλοφία. Τώρα, ο Ευκλήδης, ο Αρχιμίδης είναι και μαθηματικός και φυσικός, όπως και ο Νεύτων, έτσι. Ήταν ο πρώτος φυσικός με την επιστημονική έννοια της λέξης, δηλαδή όχι φυσικός φιλόσοφος, αλλά φυσικός επιστήμων. Και βέβαια και σαν μαθηματικός είναι ο μεγαλύτερος από όλους. Τώρα, ο Ευκλήδης είναι πρώτου Αρχιμίδη. Είναι περίπου ένα αιώνα πριν. Αυτός είναι πολύ βασικός, διότι αυτός είναι ο πρώτος του οποίου το έργο σώζεται πλήρες. Και είναι αυτός ο οποίος για τους μεταγενέστερους εδραίωσε τη μαθηματική σκέψη. Επομένως, είναι κάτι πολύ θεμελιώδες. Όμως, δεν ήταν τόσο πρωτότυπος, διότι βασίστηκε στα έργα άλλων. Απλώς εμείς, οι μεταγενέστεροι, τα έργα των προηγουμένων δεν διασώθηκαν και διασώθηκε μόνο το έργο του Ευκλήδη, το οποίο όμως είναι ένα αριστούργημα και από συγγραφικής απόψεως και έτσι είχε πολύ μεγάλη επιρροή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν και ο Ευκλήδης σημαντικός, ασφαλώς, έτσι. Εννοείται, ναι. Μιλήστε μας τώρα, κύριε Χριστοδούλου, λίγο για το συγγραφικό σας έργο. Το συγγραφικό έργο, δηλαδή με την άποψη βιβλίων. Ναι. Έχω γράψει 5 βιβλία και αυτά όλα είναι ερευνητικές μονογραφίες. Δηλαδή είναι σαν ένα paper, ας πούμε, σαν ένα μια εργασία, απλώς είναι πολύ μακροσκελής. Η μία από αυτές δεν είναι τόσο μακροσκελής, είναι και η πιο απλή, θα έλεγα, είναι μόνο περίπου 300 σελίδες, αλλά οι μεγαλύτερες είναι περίπου 1000 σελίδες. Είναι από 500 και άλλο. 500 μέχρι 1000, οι άλλες 4. Και βασικά αυτές είναι και τα κυριότερα έργα μου, θα έλεγα, ερευνητικά. Γιατί επειδή ακριβώς για να αποδείξω κάτι χρειάζεται τόσο μεγάλη έκταση, δεν μπορώ να το δημοσιεύσω σαν εργασία σε κάποιο περιοδικό και πρέπει να το δημοσιεύσω αναγκαστικά σαν μονογραφία σε ένα βιβλίο. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε τώρα για το εκπαιδευτικό σας έργο. Εκπαιδευτικό. Εκπαιδευτικό, βασικά, είχα μαθητές οι οποίοι κάνανε τη διδακτορική τους διατριβή μαζί μου και ορισμένοι από αυτούς είναι εξαιρετικοί. Ας πούμε, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχω έναν μαθητή που λέγεται Μιχάλης Δαφέρμος, σχετίζεται με τον δικαστή που ήταν της προστασίας προσωπικών δεδομένων, φαίνεται είναι θείος του. Αυτός λοιπόν ο Δαφέρμος είναι σήμερα καθηγητής και στο Princeton και στο Cambridge. Και στο Cambridge έχει μία ονομαστική έδρα η οποία είναι από τις υψηλότερες έδρες στην Αγγλία. Λέγεται Lawn Dean, Professor of Geometry and Astronomy. Είναι 25 χρόνια ακριβώς πιο μικρός από μένα. Είχα και άλλους. Αυτός είναι ο μοναδικός Έλληνας μαθητής που είχα, αλλά μαθηματικά είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Μετά βέβαια είχα και άλλους μαθητές. Έχω μια η οποία είναι καθηγήτρια, μια Ελβετίδα, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.
Έχω και τρεις Κινέζους μαθητές, οι δύο από αυτούς είναι ήδη καθηγητές. Ο τελευταίος δεν είναι ακόμα καθηγητής, γιατί ήταν ο τελευταίος μαθητής που είχα. Αλλά ο ένας είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, στο Πεκίνο, στο Τσινχουά University, και ο άλλος είναι ακριβώς στην πόλη Wuhan, όπου ξεκίνησε η πανδημία. Και μάλιστα με είχε επισκεφθεί τον Νοέμβριο, λίγο πριν ξεκινήσει η πανδημία. Και έχω και άλλους. Για το ερευνητικό σας έργο. Το ερευνητικό μου έργο εστιάζεται, όπως σας είπα, σε δύο τομείς. Βασικά από μαθηματικής πλευράς είναι η μελέτη των μη γραμμικών μερικών διαφορικών εξισώσεων. Αυτό συνδυάζει και τον τομέα της ανάλυσης και τον τομέα της γεωμετρίας, της διαφορικής γεωμετρίας. Λοιπόν, από φυσικής πλευράς μιλάμε για τις εφαρμογές, δηλαδή στη λύση προβλημάτων που προκύπτουν από τη γενική θεωρία της σχετικότητας και την μηχανική των ρευστών. Ακριβώς. Αυτό είναι και από τις τέσσερις μεγαλύτερες μονογραφίες που έχω γράψει. Οι δύο έχουν να κάνουν με τη γενική θεωρία της σχετικότητας και άλλες δύο με τη μηχανική των ρευστών. Μάλιστα, η μία από τις δύο για τη γενική σχετικότητα αποδεικνύουν πώς δημιουργούνται οι black holes στο κενό από τη εστίαση βαρυτικών κυμάτων. Για την ομιλία σας στην Παλαιά Βουλή υπό την αιγίδα του Συλλόγου Φίλοι της Αλεξανδριανής, ναι, Βιβλιοθήκης. Ναι. Ναι, αυτό ήταν πολύ ωραίο, γιατί με τους φίλους της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης, εκ των οποίων ένας από αυτούς θα τον γνωρίζετε, λέγεται Ρακιτζής και ήταν ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Δίκης. Ναι. Ναι, είμαστε και φίλοι με αυτόν. Είχαμε πάει στην Αλεξάνδρεια για να επισκεφθούμε την Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη ως, ας πούμε, μια αντιπροσωπεία από την Ελλάδα. Όμως αμέσως μετά από αυτό έγινε η Αραβική Άνοιξη και τα πράγματα μπήκαν κάπως στο ψυγείο, θα έλεγα. Τώρα βέβαια εγώ συγκινήθηκα πολύ, γιατί ο πατέρας μου ήταν από την Αλεξάνδρεια, έτσι. Τώρα μάλιστα τους εδόρισα και ορισμένα βιβλία δικά μου. Αυτό τώρα, την ομιλία που έκανα, ήταν μία, ας πούμε, λίγο πιο εκτεταμένη εκδοχή της ομιλίας που είχα κάνει στην Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, στην Αλεξάνδρεια. Και εκεί βασικά μίλησα για τους αρχαίους μαθηματικούς και κυρίως για τον Ευκλήδη και τον Αρχιμίδη. Αυτό ήταν. Είχα κάνει την ίδια ομιλία και στην Αμερική, γιατί είχα επισκεφθεί λίγο πριν το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και εκεί είχε μεγάλη επιτυχία. Παρόλο που ήταν Thanksgiving, η μέρα των ευχαριστειών, ήταν το ακροατήριο γεμάτο. Μπορεί κάποιος, κύριε Χριστοδούλου, που έχει μυαλό, που είναι έξυπνος, μπορεί να πετύχει σε ερευνητικό έργο ή πέραν του μυαλού χρειάζονται και άλλα πράγματα? Χρειάζεται πολύ μεγάλη επιμονή και πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, πρέπει κανείς να είναι τελείως αφοσιωμένος, να είναι ταγμένος στο θέμα αυτό, γιατί εγώ ξέρω από τη δική μου την περίπτωση ότι για να καταφέρω να φτάσω στη λύση κάποιου προβλήματος μπορεί να περάσουν 7-8 χρόνια. Επομένως, πρέπει κανείς να... και αυτό είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί είχα κάποιον μαθητή στο ΕΤΧ, στο Πανεπιστήμιο της Πολυτεχνείου της Ζυρίχης, ο οποίος ενώ ήταν έξυπνος και εξυπνότερος από άλλους, δεν είχε το σθένος να κάτσει να ασχοληθεί με κάτι, γιατί φοβόταν ότι θα αποτύχει. Εδώ όμως πρέπει κανείς να λάβει υπόψη το ότι θα αποτύχει οπωσδήποτε. Και για να αρχίσει να βλέπει φως, θα πρέπει να περάσουμε 5 χρόνια τουλάχιστον στο σκοτάδι. Πολλοί άνθρωποι αποκαρδιώνονται με την αποτυχία και γι' αυτό δεν συνεχίζουν. Ενώ θα μπορούσαν βασικά, από άποψη εξυπνάδας, θα μπορούσαν να κάνουν πολλά. Όμως χρειάζεται και σθένος και αφοσίωση. Τώρα, σε ορισμένα θέματα χρειάζεται και κάποια τύχη.
Σε όλα, δεν υπάρχει θέμα εντάξει, που ο άνθρωπος να μην χρειάζεται την ευλογία του Θεού ή την τύχη, στον οποίο καθένας όπως θέλει. Ναι, χρειάζεται. Δεν γίνεται. Χρειάζεται. Αλλά εγώ θα λέγα στα μαθηματικά όχι τόσο. Αυτό ισχύει κυριότερα στη θεωρητική φυσική. Γιατί παραδείγματος χάρη, ας πούμε, αυτοί που έζησαν στην αρχή του 20ου αιώνα, όπως ο Άινστάιν και ο Χάιζενμπεργκ, που ήταν αντίστοιχα, ας πούμε, θεμελιωτές της σχετικότητας και της κουαντομηχανικής, έζησαν σε μια εποχή που ακριβώς αυτό το πράγμα ήταν το ζητούμενο. Δηλαδή είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Ενώ τώρα δεν βρισκόμαστε σε μια τέτοια εποχή. Ποιες οι σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας, κύριε Χριστοδούλου? Θα έλεγα, δηλαδή από απόψεως επιστήμης, θα έλεγα ότι ήταν μια φορά που ήταν Μάιος του 2004. Εργαζόμουν σε ένα πρόβλημα υδροδυναμικής επί 5 χρόνια και είχα φτάσει σε ένα διέξοδο. Και είπα ότι ήταν όμως η περίοδος του Πάσχα και λέω ας το ξεχάσω τώρα προς στιγμή, ευχαριστηθώ το Πάσχα και μετά θα πάω στην Αμερική. Έπρεπε τότε να πάμε στην Αμερική για ιατρικούς λόγους. Και αφού λοιπόν πήγα στην Αμερική και συζήτησα με άλλους για θέματα άσχετα, ιδίως είχα συζητήσει εκείνη τη μέρα με αυτόν τον φίλο μου που έλυσε το πρόβλημα του Φερμά. Είναι Άγγλος αυτός, λέγεται Andrew Wiles. Την ίδια μέρα λοιπόν, αυτοί πάντοτε μου δίνανε ένα ξενοδοχείο στο Chinatown, στη Νέα Υόρκη. Και γυρνώντας λοιπόν το βράδυ, γιατί έπρεπε να πάμε το τρένο στο Πρίσιο, γυρνώντας το βράδυ πίσω στο ξενοδοχείο, κοιμήθηκα πάρα πολύ ωραία, αλλά κάπου στο μέσο της νυχτός, δεν μπορώ να πω ότι βγήκα από τον ύπνο, ήμουνα σε αυτό το λίθαρχο, ας πούμε, δεν ήταν ούτε ο βαθύς ύπνος, ούτε ο ξύπνιος όμως, έτσι. Σε αυτό το λίθαργο και εκεί όλα, ας πούμε, αποκρυσταλώθηκαν. Και το περίεργο είναι ότι κατόφερσα να υπερκεράσω αυτή τη δυσκολία, αλλά να λύσω και ένα πρόβλημα στο οποίο δεν εργαζόμουν. Και αυτό ήταν το πρόβλημα που είχε δώσει ο Wheeler το 1968. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 36 χρόνια πριν, έτσι. Και όταν γύρισα πίσω, έγραψα όλα αυτά και αυτό το δεύτερο πράγμα, το οποίο δεν εργαζόμουν, κατέληξε να γίνει μια μονογραφία 600 σελίδες. Αλλά οι βασικές ιδέες μου είχαν έρθει εκείνη τη νύχτα, δεν είναι περίπου. Γι' αυτό εγώ θα έλεγα ότι ήταν η πιο σημαντική. Πώς ήσασταν σαν μαθητής στο σχολείο, γενικά? Οι συμμαθητές μου λένε ότι ήμουν κάπως άτακτος. Τώρα βέβαια εγώ δεν θυμάμαι, αλλά επειδή έχουμε κάνει ορισμένα reunions που δεν είναι πολύ συχνά, κάθε 10 χρόνια, λένε ότι μάλλον θα ήμουν κάπως άτακτος. Τώρα... Ανήσυχος μήπως. Ανήσυχος, ναι, ίσως, ναι. Αυτό που θυμούνται πάντως είναι ότι όταν γινόταν ένα διαγώνισμα μαθηματικών, ο καθηγητής με έβγαζε έξω από την τάξη. Γιατί? Και μάλιστα όταν είχε έρθει ο επιθεωρητής, δεν άφησε να έρθω καθόλου. Γιατί λέει, εσύ ξέρεις πολύ περισσότερα από όλους και θα γίνουμε Ευρωπή, ας πούμε. Πολλοί Έλληνες, είναι πάρα πολλοί Έλληνες διακεκριμένοι σε όλους τους χώρους στο εξωτερικό. Γιατί πιστεύετε ότι η Ελλάδα, ας πούμε, δεν τους αγκαλιάζει να γυρίσουν? Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω αυτό το πρόβλημα καθόλου. Γιατί, ας πούμε, γύρισα ήδη από το 2001, εφόσον, ας πούμε, ήμουν στην Ελβετία μόνο περίπου 4 μήνες το χρόνο. Όλο το υπόλοιπο ήμουν εδώ. Αλλά αυτό συμβαίνει επειδή έχω την τύχη να είμαι τελείως θεωρητικός. Επομένως δεν χρειάζομαι τίποτα. Δεν χρειάζομαι ούτε εργαστήρια, ούτε τίποτα. Εδώ πολλές φορές ούτε χαρτί και πολύ δεν χρειάζομαι. Τα κάνω στο μυαλό μου. Αλλά επομένως για ανθρώπους που εξαρτώνται από εργαστήρια, πραγματικά τώρα είναι δύσκολο η Ελλάδα να παρέχει αυτά τα εργαστήρια. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή εκ των πραγμάτων.
Αλλά εγώ δεν λέω ότι υπήρχε κάποια διάθεση. Ίσα ίσα εγώ λέω, με αγκάλιασαν τελείως δηλαδή. Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ μεγάλα πάντα εδώ στην Ελλάδα, νομίζω. Αυτό δεν είναι, νομίζω το βλέπετε. Αυτό φαίνεται. Ο καθένας βλέπει, φαίνεται αν τον αγαπάνε ή όχι, δεν είναι θέμα. Θα ήθελα να τα πω τώρα. Εκτός από κάποιες περιπτώσεις που αν κάποιος έχει μια μορφή εξουσίας, δεν μπορεί να δει την πραγματική αγάπη. Γιατί δεν ξέρει ποιοι τον αγαπάνε πραγματικά ή κάποιοι τον αγαπάνε από να κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ βέβαια δεν ζήτησα και κάτι. Επομένως... Λέω γενικά, δεν είπα ότι ζητήσατε. Αλλά όχι, υπάρχουν κάποιοι που κάποιους τους αγαπάνε γιατί έχουν μια θέση εξουσίας και δείχνουν χωρίς να έχουν την πραγματική αγάπη. Απλώς επειδή περιμένουν να κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ δεν είχα ποτέ κάποια θέση εξουσίας. Αυτό λέω. Άρα ήταν πραγματική αγάπη. Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι ήταν πάντοτε έτσι και δεν νομίζω ότι. Τώρα υπάρχει μια που αναφέρεται για άλλους, εγώ θα σας πω, υπάρχει μια νεαρή κυρία, νεαρή θα την πω, τέλος πάντων, είναι περίπου, εντάξει νεαρή είναι για μένα τώρα είμαι 69, εκείνη είναι περίπου 45 μου φαίνεται, ή 46, αυτή τελείωσε το Αριστοτέλειο, αυτή είναι αστροφυσικός, και έγινε μέλος της Ακαδημίας, της Εθνικής Ακαδημίας των Επιστημών, πράγμα που δεν είναι εύκολο, σε ηλικία 44 ετών. Αυτό είναι ένα πράγμα καταπληκτικό. Λέγεται Βασιλική Καλογερά. Εξαιρετική. Μάλιστα, η μαθήτρια μου αυτή η Ελβετίδα έχει σχέση με την... Αυτή που βρίσκεται στην Ελλάδα ή η κυρία Καλογερά στην Αμερική. Στην Αμερική. Τώρα, αυτή σε αυτή την περίπτωση όμως θα μπορούσε να γυρίσει στην Ελλάδα. Φαίνεται δύσκολο, γιατί όταν έχει να κάνει κανείς με αστρονομικές παρατηρήσεις, είναι όπως το εργαστήριο ας πούμε, είναι κάτι το οποίο δεν διαθέτει η Ελλάδα τους πόρους για να... διαθέτει τους οικονομικούς πόρους που... Υπάρχουν, ναι. Αυτό είναι. Ναι. Πώς είναι το εκπαιδευτικό σύστημα έξω και πώς είναι εδώ, κύριε Χριστοδούλου. Τώρα, να σας πω, εδώ από ότι, εντάξει, δεν είναι όλα στην ίδια ποιότητα, αλλά το ζήτημα εδώ είναι ότι είναι μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχει εξαιρετικά μεγάλη επιρροή τα πολιτικά θέματα. Μας τόσο μεγάλη επιρροή, ένα πανεπιστήμιο, κατά τη γνώμη μου, πρώτα είναι ένα ίδρυμα εκπαιδευτικό και ερευνητικό, και μετά οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ο πρωταρχικός σκοπός είναι αυτός. Αυτή όμως δεν φαίνεται, δηλαδή, αν κάνεις μία βόλτα, δεν φαίνεται ότι είναι αυτός ο σκοπός, γιατί όλο βλέπεις πολιτικές αφίσες παντός είδους. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο εξωτερικό. Μα πουθενά. Εγώ έχω κάνει και στην Σοβιετική Ένωση, ξέρετε, ένα διάστημα. Όχι πολύ, μερικούς μήνες. Το καλοκαίρι του 76. Δεν θυμάμαι, δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ψευδές το να δίνεται δηλαδή η εντύπωση ότι αυτό είναι κάτι που το δέχεται, δηλαδή είναι κάτι ας πούμε ο κανόνας για την Ιφίλιο. Δεν είναι καθόλου ο κανόνας, είναι μια μοναδική εξαίρεση. Δηλαδή, αυτό πρέπει να διορθωθεί, οπωσδήποτε. Δηλαδή στις περισσότερες κακές εξαιρέσεις είμαστε μέσα στις εξαιρέσεις. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν σχολές που είναι πάρα πολύ καλές. Παραδείγματος χάρη η ιατρική σχολή. Αλλά εκεί φαίνεται ότι τα παιδιά που πάνε εκεί είναι πολύ σοβαρά από την αρχή. Γιατί ξέρουν ότι αν δεν στρωθούν κάτω δεν γίνεται τίποτα. Και βέβαια είναι και πιο δύσκολη να μπεις, μου φαίνεται, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, ναι. Αυτό φαίνεται πάντως. Φαίνεται όλα αυτά. Θα θέλαμε τώρα να μας μιλήσετε για την μελέτη σας στη γενική σχετικότητα και τι εννοούμε γενική σχετικότητα. Η γενική θεωρία της σχετικότητας είναι η σύγχρονη θεωρία της βαρύτητας και ταυτόχρονα είναι και η θεωρία του χωροχρόνου. Τώρα, αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι ο Αϊνστάιν το έτος 1900, μάλλον... Αργινάει από το 1913, αλλά κατέληξε στη τελική θεωρία το 1915. Με τη συνεργασία με τον Μαρσέλ Γκρόσμαν, που ήταν ένας μαθηματικός, κατάλαβε ότι η βαρύτητα μπορούσε να περιγραφεί σε
Το πρόβλημα ήταν ότι η βαρύτητα του Νεύτωνα δεν ήταν, δεν ήταν συμβατή με την ειδική θεωρία σχετικότητας που είχε καταλήξει ο Αϊνστάιν 10 χρόνια πιο πριν, το 1905. Δεν ήταν συμβατή. Τότε λοιπόν ήρθε η ιδέα ότι η βαρύτητα περιγράφεται ως η καμπυλότητα του χωροχρόνου. Η έννοια του καμπύλου χώρου είχε εισαχθεί από το Ρίμαν 60 χρόνια πιο πριν. Αλλά ο Αϊνστάιν με τον Γκρόσμαν ήταν αυτοί που πρώτα καταλάβανε ότι η βαρύτητα περιγράφεται σαν καμπυλότητα του χωροχρόνου. Τώρα, κάτι δεν ήταν πλήρες όμως τότε και που έχει να κάνει με τις εξώσεις παρουσία ύλης. Όταν είμαστε στο κενό, ήταν σωστές οι εξώσεις από το 1913. Ήταν στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης έγινε αυτή η ναι. Αλλά αργότερα χάθηκε η επαφή του Γκρόσμαν με τον Αϊνστάιν, γιατί κηρύχθηκε ο πόλεμος, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ο Αϊνστάιν ήταν ήδη στο Βερολίνο με πρόσκληση του Μαξ Πλανκ. Και έτσι ο Αϊνστάιν ήρθε σε επαφή με τον Χίλμπερτ και με κάποια βοήθεια φαίνεται από τον Χίλμπερτ κατόρθωσε να. Είναι σαφές δηλαδή, είχε κάποια βοήθεια από τον Χίλμπερτ και με τη βοήθεια αυτή κατόρθωσε να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία και τελικά έφτασε στην τελική μορφή των εξώσεων που επιτρέπουν την παρουσία ύλης. Αυτή είναι η γενική θεωρία. Όμως οι εξώσεις αυτές, λέγονται εξώσεις Αϊνστάιν, βασικά όμως η βασική έννοια. Οι εξώσεις στο κενό απλώς λένε ότι το ίχνος της καμπυλότητας του Ρίμαν είναι μηδέν. Τα περισσότερα πειράματα επαληθεύσης θεωρίας βασίζονται μόνο σε αυτό, στις εξώσεις στο κενό, όπως είναι οι black holes, οι μαύρες τρύπες, τα κύματα βαρύτητος κλπ. Αυτές όμως είναι πραγματικά δύσκολο να τις επεξεργαστεί κανείς. Και να φανταστείτε ότι εγώ με τον συνάδελφό μου τον Κλάιμερμαν, μόνο περίπου το 1990 καταφέραμε να αποδείξουμε την ευστάθεια του καμπύλου χωροχρόνου της γενικής σχετικότητας στο πλαίσιο της ειδικής σχετικότητας και να μελετήσουμε βασικά τα κύματα βαρύτητος. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη, το πρώτο μεγάλο έργο που έκανα περίπου το 1990. Ποια η πιο έντονη πνευματική σας προσπάθεια, κύριε Χριστοδούλου? Αυτό εξαρτάται και από τι σθένος έχει κανείς και με τα χρόνια που περνάνε η δύναμη που έχει φθήνει κάπως. Γι' αυτό θα έλεγα η πιο μεγάλη ήταν το τελευταίο βιβλίο, αυτό το μονογραφία, η οποία άρχισα να εργάζομαι σε αυτό περίπου το 2010 και τελείωσε το 2017, αλλά ήθελε μερικές συμπληρώσεις και κυκλοφόρησε σαν βιβλίο τις αρχές του 2019. Ήταν λοιπόν μια αρκετά μεγάλη προσπάθεια και είναι περίπου 930 σελίδες. Έχει να κάνει με την υδροδυναμική, με τα κύματα κρούσεως. Και βασικά, εντάξει, οφείλεται όμως και στο γεγονός ότι δεν έχω την ίδια δύναμη, δηλαδή το σώμα δεν βοηθάει όσο ήταν όταν ήμουν 35 χρονών, ας πούμε, όταν έκανα την ευστάθεια του. Τι εννοούσε ο Γαλιλαίος, κύριε Χριστοδούλου, όταν είπε ότι το βιβλίο της φύσεως είναι γραμμένο στη γλώσσα των μαθηματικών? Εντάξει, αυτός το εξέφρασε πράγματι. Αλλά ήταν η άποψη που είχαν όλοι, ας πούμε, αρχινώντας από τους Πυθαγορείους και τον Νεύτωνα, βέβαια, ασφαλώς. Άλλωστε, ο Νεύτωνας ήταν και σπουδαίος μαθηματικός, έτσι, όχι ο Γαλιλαίος. Ο Γαλιλαίος ήξερε ορισμένα μαθηματικά, αλλά δεν ήταν από τους μεγάλους μαθηματικούς, σε καμία περίπτωση. Βασικά είναι ότι ακριβώς δύο τινά συμβαίνουν και είναι ότι ας δούμε το παράδειγμα αυτό της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Βασίζεται στην γεωμετρία του Ρίμαν, στην καμπυλότητα του Ρίμαν, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, στην εισαγωγή ενός χώρου που είναι καμπύλος. Αυτό είχε γίνει από το Ρίμαν το 1854. Αλλά, μάλιστα, ο ίδιος ο Ρίμαν είχε γράψει ότι
νομίζει ότι θα έχει αυτό εφαρμογή στη φυσική και θα βρεθεί ότι υπάρχουν. Αλλά δεν ήξερε όμως ότι θα είναι η βαρύτητα που θα περιγραφεί έτσι. Αυτό είναι κάτι που βρήκε ο Αϊνστάιν, ας πούμε, το 1913. Υπάρχει σχέση μαθηματικών και φυσικής και Χριστοδούλου, και αν ναι, ποια είναι αυτή η σχέση? Πρώτα-πρώτα είναι δύο σχέσεις. Ένα είναι ότι... Πρώτα-πρώτα πρέπει να πούμε ότι η φυσική χωρίζεται σε θεωρητική φυσική και πειραματική φυσική. Η θεωρητική φυσική, βασικά, από άποψη μεθοδολογίας, δηλαδή, ποια είναι η μέθοδος για να αποκτήσουμε γνώση, είναι περίπου το ίδιο με τα μαθηματικά. Είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, δεν βλέπω ουσιαστική διαφορά. Αυτό που έχει μεγάλη διαφορά είναι η πειραματική φυσική. Γιατί είναι μια διαφορετική προσέγγιση στη γνώση, πώς αποκτούμε γνώση. Είναι η εμπειρική προσέγγιση, η παρατήρηση, το πείραμα. Βεβαίως χρειάζονται και τα δύο. Στη φυσική χρειάζονται και τα δύο. Μαθηματικά μπορείς να κάνεις και μόνο με την καθαρά μαθηματική σκέψη. Τώρα, υπάρχουν δύο σχέσεις. Ένα είναι ότι τα μαθηματικά δημιουργούν ορισμένες δομές, πάνω στις οποίες δομές ο θεωρητικός φυσικός θα κτίσει μια θεωρία, όπως έκανε ο Αϊνστάιν με την καμπυλότητα του ρήμα. Υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα, αλλά εφόσον αναφέραμε αυτό, ας το ξαναναφέρουμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι αυτό που κάνω εγώ. Δηλαδή, είναι από τη στιγμή που ο θεωρητικός φυσικός έχει θεμελιώσει, ή οποιοσδήποτε έτσι, έχει θεμελιώσει μια θεωρία, αυτή η θεωρία παίρνει τη μορφή εξισώσεων. Τώρα το θέμα από εκεί και πέρα είναι πάλι έγκυται στο μαθηματικό πώς θα λύσει τις εξισώσεις, ή ακριβέστερα, πώς θα βρει τρόπους να καταλάβει ποια είναι η συμπεριφορά των λύσεων, τι ιδιότητες έχουν οι λύσεις. Θα θέλαμε τώρα, κύριε Χριστοδούλου, να μας πείτε λίγα λόγια για τους αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς. Σαφές είναι ότι μερικοί... Πρώτα-πρώτα, ο Αρχιμίδης είναι ο μεγαλύτερος μαθηματικός όλων των εποχών. Εντάξει. Αλλά και οι άλλοι δεν είναι... συγκαταλέγονται στους πολύ μεγάλους. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πολλοί σαν τον, ας πούμε, τον Ευκλήθη τον είπαμε, σαν τον Απολλώνιο, ας πούμε. Ο Απολλώνιος είναι ο τελευταίος μεγάλος μαθηματικός αρχαιότητας και σίγουρα είναι από τους μεγάλους των αιώνων, έτσι. Δεν είναι... Και βεβαίως, αν πάμε και στους προθύστερους τους προγενέστερους μάλλον του Ευκλήδη, και εκεί, γιατί τώρα το να φτιάξεις μια μαθηματική σκέψη, το τι είναι θεώρημα, απόδειξη, είναι ένα τελείως καινούργιο πράγμα. Δεν υπήρχε πριν. Ναι. Έτσι, δηλαδή, είναι αυτοί που θεμελίωσαν αυτή τη σκέψη. Είναι κάτι σαν να βρεις την ομιλία, ας πούμε. Δεν είναι κάτι, η γλώσσα, ένα βασικό. Δεν ξέρουμε βέβαια ποιος, πότε έγινε αυτό και πώς έγινε, αλλά όποτε και αν ήταν ένα σταθμός στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, βεβαίως. Ποιος πιστεύετε ή ποια ότι ήταν η μεγαλύτερη φία? Το είπαμε, το Αρχιμίδης. Ναι. Τώρα, από τους νεότερους είναι άλλο θέμα, έτσι. Ο Αϊνστάιν, όχι, έτσι πάλι λέμε. Από τους νεότερους είναι ο Νεύτωνος, σίγουρα. Γιατί είναι αυτός ο οποίος συνεδίασε τα μαθηματικά και τη φυσική στον ψηλότερο βαθμό. Μετά υπάρχουν και ο... Όχι, εγώ δεν θα έλεγα. Ο Αϊνστάιν είναι το τελευταίο του 20ου αιώνα, όχι παραπέρα. Υπήρχε όμως και ο Χάιζενμπεργκ, επίσης σπουδαίος. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι σπουδαιότερος. Δηλαδή, και οι δύο κάνανε άλματα τα οποία δεν συγκρίνονται με κάτι άλλο που έγινε στην εποχή μας. Αλλά θέλω να πω όμως ότι και στο 18ο και ο Νεύτων ήταν στο 17ο. Και στο 18ο υπήρχε ο Όιλερ, στο 19ο υπήρχε ο Γκάους. Και αυτή ήταν μία κλάση παραπάνω, θα έλεγα, από τους του 20ου αιώνα. Για τη μελέτη σας, για τη ροή υγρών και πού μας έχει χρησιμεύσει αυτή η μελέτη. Η μελέτη που κάνω εγώ, ας πούμε, για να χρησιμεύσει σε κάτι θα πρέπει να περάσει πολύ καιρό. Γιατί βέβαια από την καθαρή θεωρία μέχρι την εφαρμογή περνάει πολύ καιρό. Πάντως, σίγουρα επειδή είναι καθημερινά φαινόμενα αυτά, δεν είναι δηλαδή κάτι
πολύ μακριά όπως είναι οι black holes ή οι μαύρες μελανές σωπές, είναι κάτι της καθημερινής εμπειρίας. Επομένως, σε κάποια στιγμή σίγουρα θα έχουν συμπαντική εφαρμογή. Τώρα, πότε θα ακριβώς θα καταλάβουν, σε ορισμένα θέματα προχωράνε πολύ γρήγορα πάντως, αυτό βλέπω. Μπορεί και να είναι πολύ ταχύτερα από ό,τι νομίζουν. Και θα κλείσουμε την σημερινή μας ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κύριε Χρυστοδούλου, να μας πείτε λίγα λόγια για την αποχαιριστήρια ομιλία σας στο Ευρετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Ζυρίχη. Α, ναι. Η παράδοση του Ινστιτούτου είναι να λέει κανείς κάτι το οποίο να έχει, ας πούμε, να είναι διασκεδαστικό, να έχει κωμικά στοιχεία κλπ. Και αυτό προσπάθησα να κάνω, γιατί ορισμένοι από τους ανθρώπους που είχα έρθει σε επαφή, όπως ο καθηγητής μου Βίλερ, είχαν πολύ, πολύ αστείες πλευρές του χαρακτήρα τους, πραγματικά. Και νομίζω αυτό ήταν διασκεδαστικό. Αλλά να πω και κάτι άλλο το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται. Αν και το είπα, δεν είχαν καιρό να το βάλουν. Αυτοί κλείσανε το βίντεο γιατί τότε τελείωνε. Ναι. Και αυτό το κομμάτι έχει κάποιο ενδιαφέρον. Όταν λοιπόν δίδασκα τη θεωρία της σχετικότητας στο ΕΤΧ, ήρθε ένας Σουηδός φοιτητής και μου είπε: εγώ έχω ένα μεγάλο πρόβλημα, λέει. Αυτή δηλαδή, σπίτι νοικοκυρά μου, γιατί νίκιαζε κάποιο διαμερισματάκι με άλλους, αφόσον δεν ήταν Ελβετός, ήταν από τη Σουηδία, μου έφερε ένα γράμμα του Άλμπερτ Άινστάιν. Και λέει, δεν ξέρω τι να κάνουμε, ούτε αυτή ξέρει, ούτε... Αυτή ήταν, λέει, είχε... ασχολούνταν, πώς θα πούμε, ήταν... είχε τη φροντίδα του μικρού γιου του Άινστάιν, του Έντουαρντ. Δείτε αυτή τη βιντεοσειρά που την παίζει η ΕΡΤ. Την έπαιξε τον Ιανουάριο η ΕΡΤ 1 και τώρα την παίζει η ΕΡΤ 2. Είναι 10 επεισόδια. Ο Έντουαρντ είχε προβλήματα ψυχολογικά και κάνει στο ψυχιατρίο κλπ. Λοιπόν, αυτός μου έφερε το γράμμα γιατί λέει εσύ θα ξέρεις τι θα κάνουμε με αυτό εφόσον είσαι ο καθηγητής. Μου φέρει λοιπόν το γράμμα. Και πραγματικά ήταν το γράμμα του Αϊνστάιν προς τον Έντουαρντ, γραμμένο λίγο πριν πεθάνει. Δηλαδή ήταν το 1954, πέθανε το 1955. Και όπως του γράφει, είναι σαν να γράφει όχι σε ένα ενήλικα, αλλά σε κάποιο παιδί, ας πούμε, έφηβο. Γιατί φαίνεται είχε αυτή την ιδιαιτερότητα. Αλλά τέλος πάντων, εγώ βέβαια ευλαβικά το πήγα στον πρόεδρο του Πανεπιστημίου και αυτός τηλεφώνησε την ιστορική εταιρεία από τη Βέρνη, όπου φυλάσσουν τα κειμήλια του Αϊνστάιν, γιατί ο Αϊνστάιν έκανε, έτσι, είχε πολλά με τη Βέρνη. Στη Βέρνη βρήκε την ειδική σχετικότητα και στη Ζυρίχη με τον Κρόσμαν τη γενική, άλλο αν την ολοκλήρωσε στο Βερολίνο. Λοιπόν, και αυτοί ήρθανε πρώτοι προθυμότατοι βέβαια και πήρανε το γράμμα και το βάλανε στο μουσείο. Κύριε Χρυστοδούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να έρθετε στην εκπομπή μας. Σας ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες ό,τι σχέδια μπορεί να έχετε. Ευχαριστούμε. Και εγώ. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Μουσείου της Πόλης Αθηνών, κύριο Αντώνη Βογιατζή, καθώς και τον διευθυντή του Μουσείου, κύριο Νίκο Καβαλιεράκη, για την παραχώρηση αίθουσας του Μουσείου για να γράψουμε αυτή τη συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.